Όπως είχαμε πει και πριν την επίσκεψη του Προέδρου στο νομό Νασιθίου, ότι στόχο έχει τη διαπίστωση και την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων των τοπικών οικονομιών. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κόσμος του νομού Νασιθίου είναι αρκετά. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις και τι να απαριθμίσεις πρώτα. Έχουν πει όλα τα θέματα. Τα βασικά βέβαια που είναι άμεσα είναι το φορολογικό, το ασφαλιστικό, είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι η ρευστότητα. Είναι αυτά που προβληματίζουν καθημερινά την αγορά και τους επαγγελματίες. Και υπάρχει ο μεγάλος προβληματισμός τι γίνεται αύριο κατά τη διάρκεια του νέου έτους, όπου εκεί καλείται η κυβέρνηση να πάρει και τα όποια σκληρά μέτρα θα τα πάρει. Αν τα μέτρα τα σκληρά τελικά παρθούν, το μέλλον για τις μικρές επιχειρήσεις είναι δυσιόν, δυστυχώς. Έχουμε κινητοποίηση την 5η 12 Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος, όπως και η Ομοσπονδία, καλεί τα σωματεία και τα μέλη τους να συμμετέχουν, γιατί τελικά αν δεν μπορέσουμε να αντιδράσουμε και δεν μπορέσουμε να περάσουμε τουλάχιστον ένα αίσθημα διαμαρτυρίας ότι αντιδρούμε σε αυτό, είναι σαν να δεχόμαστε τη μοίρα μας μυρολατρικά πλέον. Καλησπέρα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας, θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό για την τιμή που μας κάνει ο κύριος Καβαθάς να είναι στη Σιτία απόψε. Θέλω να απευθύνω ένα προσωπικό μήνυμα της κυρίας Μάρος Νικητάκη, που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί διότι είναι σε ταξίδι στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να το ακυρώσει. Θα συζητήσουμε προβλήματα για τον εμπορικό κόσμο της Σιτίας, που όπως σε όλη την Ελλάδα και στη Σιτία τα προβλήματα είναι κοινά, να μπορούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Θα συμμετέχει, είχα μια συζήτηση με τη Μάρο την Νικητάκη ότι θα συμμετέχουμε, δεν ξέρω αν θα κλείσουμε για όλη την Πέμπτη ή θα συμπαρασταθούμε σε κλείσιμο προς το τέλος του πρωινού και ίσως και του απογευματινού. Θα το δούμε.